Λοιπόν, Δήμαρχε, θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχει συμβεί? Νομίζω το γεγονός είναι καταγεγραμμένο. Δηλαδή, σε μια παραλία πράγματι και όχι με τυπικούς όρους, αλλά με ουσιαστικούς, εξαιρετική, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, δόθηκε από τη μεριά της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου, της πολιτείας, να το πω με απλά λόγια, για να το καταλάβουν και οι ακροατές σας, μισθώθηκε χώρος, ούτως ώστε να μπορεί οι συγκεκριμένοι κύριοι που έχουν μισθώσει το χώρο να αναπτύσσουν ομπρέλες και ξαπλώστες. Εγώ τι θέλω να πω, και αυτό αποδεικνύεται με χαρτιά, όχι με λόγια. Γιατί στα λόγια πολλές φορές καλοί είμαστε, αλλά λείπει η πράξη. Εμείς τι κάναμε? Όταν μέσα στο Μάιο, περί τα μέσα Μαΐου, μέσα στο δεύτερο περίπου 15ήμερο του Μαΐου, έγινε προσπάθεια στο συγκεκριμένο χώρο παρέμβασης για να γίνουν εργασίες που πιθανότητα υπέκρυπταν αυτές οι εργασίες τη δυνατότητα στο μισθωτή να φτιάξει κάποια μορφή πέργολα, ούτως ώστε να την αξιοποιήσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, προφανώς όλοι έχουμε μυαλό και καταλαβαίνουμε σε τι θα προσπαθούσε να την αξιοποιήσει. Μόλις το αντιληφθήκαμε εμείς, το πρώτο που κάναμε και προσωπικά εγώ, έστειλα αμέσως την πολεοδομία. Και σταμάτησαν οι εργασίες εν τη γενέση τους και ταυτόχρονα έκανα και κάτι άλλο, το οποίο θεωρώ ότι είναι και πιο σημαντικό, τι έστειλα επιστολή στην εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου, η οποία αφού έλεγε ότι και τη ζητούσαμε συγκεκριμένα στοιχεία, κατέληγε ότι σε περίπτωση, κύριοι, που μισθώσατε χώρο σε ιδιώτη, για όλους τους παραπάνω λόγους, μιλάμε για τρισέλιδη επιστολή, ζητάμε να ανακαλέσετε άμεσα, μονομερός, δηλαδή η ΕΤΑΒ να ανακαλέσει την παραχώρηση που έκανε στον ιδιώτη. Από τις 29 Μαΐου που έστειλα εγώ την επιστολή, μέχρι και σήμερα απάντηση δεν πήρα από την ΕΤΑΒ. Όμως η παρέμβαση που σχεδιαζόταν αποφεύχθηκε. Αυτό είναι σημαντικό, λόγω και της πολεοδομικής παρέμβασης που κάναμε από τη μεριά, επαναλαμβάνω, του Δήμου, μιας και όπως γνωρίζετε η πολεοδομία ανήκει. Δήμαρχε, να σας διακόψω ένα λεπτό το σκεπτικό, επειδή πάνω σε αυτό που είπατε χθες, εγώ κάνοντας ρεπορτάζ, μου απάντησαν κύκλοι της κλιματικής ότι εμείς δεν οφείλουμε να απαντήσουμε σε καμία επιστολή της Δημοτικής Αρχής, γιατί εφαρμόζουμε τον νόμο. Αυτή τη στιγμή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφαρμόζεται ο νόμος που έχει ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα σας πω. Καταρχήν μιλάμε για ένα νόμο που ισχύει εδώ και 300 χρόνια. Βέβαια. Λέω με έναν ακραίο τρόπο, έτσι. Όταν, θα σας εξηγήσω. Θα απαντήσω όμως και αυτό που μου είπατε ότι σας είπε η κτηματική. Καταρχήν εγώ δεν την έστειλα στην κτηματική. Η επιστολή μου πάει στην εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου και κοινοποιείται στην κτηματική. Στην κτηματική, για να δώσει απάντηση. Σωστά. Την απάντηση θα τη δώσει η εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου, η ΕΤΑΔ, όχι η κτηματική. Αυτή έχει την ευθύνη να μου απαντήσει. Εάν σε υπηρεσιακά έγγραφα, τα οποία είναι σοβαρά, δεν είναι της πλάκας, οι υπηρεσίες του Δημοσίου δεν θέλουν να απαντήσουν, να μου το πούν γραπτά για να κάνω και εγώ τις ενέργειές μου. Όχι προφορικά, να μου το πούν γραπτά. Και δεν αναφέρομαι στην κτηματική τώρα, γιατί επαναλαμβάνω, την απάντηση δεν μου την έδινε η κτηματική. Εγώ τη ζήτησα από την ΕΤΑ. Τώρα, με βάση αυτή την εξέλιξη, μας προκύπτει προχθές, τι μας προκύπτει, ότι αναπτύσσονται και ξαπλώστρες και ομπρέλες. Αφού αποφύγαμε την παρέμβαση στον παλιό γυαλό που είχε μισθώσει οι συγκεκριμένοι κύριοι και που θέλανε να κάνουν αυτές τις κατασκευές που σας είπα. Εμείς ξαναστείλαμε χθες ξανά επιστολή, τις έχουμε δώσει στη δημοσιότητα όλες αυτές, με τις οποίες τι τους λέμε, αυτό που τους είπαμε και στην πρώτη ουσιαστικά. Δηλαδή, ανακαλέστε κύριοι τις αποφάσεις μίσθωσης. Προσέξτε τώρα. Ο Δήμος λοιπόν από τη μεριά του έκανε όλες τις ενέργειες που όφιλε να κάνει. Και σε άσχετο χρόνο, επαναλαμβάνω, γιατί οι ξαπλώστρες προέκυψαν προχθές. Σε άσχετο χρόνο, από 29 Μαΐου, σας παρακαλώ κρατήστε το αυτό. Προσέξτε όμως τώρα. Όλα αυτά είναι νόμιμα που έχουν γίνει. Θεωρητικώς πάντα. Τι εννοώ είναι νόμιμα? Εφόσον μεσολαβεί μεταξύ του ιδιοκτήτη, αυτό λέει ο νόμος, και του εγιαλού, παλιός εγιαλός,
μπορεί τον παλιό αγιαλό, ο όποιος ιδιοκτήτης, δεν αναφέρομαι συγκεκριμένο, σε οποιοδήποτε σημείο και συμβαίνει κατά κόρον αυτό στη Λευκάδα, μπορεί να μισθώσει τον παλιό αγιαλό. Από τη στιγμή που μισθώνει τον παλιό αγιαλό και έχει μισθωτήριο, η κτηματική υπηρεσία εδώ τοπικά είναι υποχρεωμένη από τον νόμο να του δώσει το μέτωπό του. Τέτοια παραδείγματα χαρακτηριστικότατα είναι η περίπτωση του καθίσματος. Ακριβώς. Που το ξέρουμε όλοι το κάθισμα. Κατά τη γνώμη μου όμως, από τη στιγμή που ο Δήμος της Λευκάδας ουδέποτε αρνούμαστε, εμείς τουλάχιστον, και νομίζω και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, αρνούμαστε κάθε, να το πω αλλιώς, κάθε αρχή του χρόνου, εμείς λέμε ποιες παραλίες θέλουμε να μισθωθούν. Και στέλνουμε και το σχετικό χαρτί. Γιατί πρέπει να γίνουν και οι αντίστοιχοι είτε διαγωνισμοί είτε παραχωρήσεις ανάλογα με το τι ορίζει ο νόμος. Αφού εμείς λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια δεν στέλνουμε χαρτί που να λέει ότι θέλουμε να μισθωθεί η παραλία Μήλος. Γιατί η ΕΤΑΒ φυσικά έχει το δικαίωμα, γιατί είναι ιδιοκτήτρια του χώρου. Αλλά όμως γιατί δεν ακούει το Δήμο η ΕΤΑΒ και να μην το μισθώσει. Γι' αυτό σας λέω ότι η ευθύνη της ΕΤΑΒ είναι τεράστια. Γιατί μίσθωσε παλιό αγιαλό και ενώ επαναλαμβάνω τις έχουμε τονίσει με 2,5 σελίδες επιστολή για ποιο λόγο δεν έπρεπε να κάνει τη μίσθωση. Που λέμε επιχειρήματα πολύ σοβαρά, ότι εκεί δηλαδή είναι μεγάλης και σπάνιας οικολογικής αξίας η περιοχή. Σωστά. Τα εξηγούμε όλα αυτά αναλυτικά, τα λέει η επιστολή. Δημαρχέ, τα εξηγείτε και, και είναι δημοσιευμένα. Από την άλλη βέβαια αισθάνομαι ότι κάποιος που έχει συμφέρον εκεί επιχειρηματικό, όταν λοιπόν ψάξει τι λέει το ΦΕΚ και τι μπορεί να κάνει, απευθύνεται και το μισθώνει. Να ρωτήσω όμως κάτι. Εγώ λοιπόν στα πλαίσια του ρεπορτάζ, αυτή η περιοχή ξεκίνησε, αυτή η πλαγιά να χτίζεται από το 1995. Γιατί τότε οι τοπικές κοινότητες δεν έκαναν κινήσεις, δράσεις, να προστατευτεί αυτή η περιοχή και να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα. Θα μου πείτε, δεν απαντάτε εσείς σε αυτό. Εύλογα τώρα να ρωτιέμαι, γιατί δεν το προστατεύσαμε όλο αυτό το τοπίο τότε. Θα σας πω τη γνώμη μου, κοιτάξτε. Τα κτίσματα είναι πάνω σε πλαγιά, δεν είναι κάτω στην παραλία. Δηλαδή έχει γκρεμό, πώς να το πω. Εφόσον κάποιος έχει ιδιοκτησία και τηρούσε τους νόμους, δηλαδή τι λέει ο νόμος, έχεις 4 στρέμματα, κτίζεις. Έτσι. Και αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα. Προφανώς δεν θα ήταν εύκολο, και δεν το λέω για να δικαιολογήσω, δεν είμαι από αυτούς που δικαιολογούν, οι τότε δημοτικές αρχές δεν ήταν εύκολο, εφόσον νόμιμα ο άλλος μπορούσε να κτίσει, να του πούνε μη κτίσεις. Διότι, κοιτάξτε τώρα, μη συγκεντρώνουμε το μυαλό μας μόνο στην περιοχή του Μήλου που έχουμε τώρα το συγκεκριμένο γεγονός. Για φέρτε λίγο το μυαλό σας σε όλη τη Λευκάδα. Πείτε μου, έχουν κτιστεί όλα τα κορφοβούνια. Έχετε δίκιο. Και προσέξτε, εμείς τι λέμε. Εμείς νομίζω λέμε, και το λέμε με σαφήνεια όλα αυτά τα 3,5-4 χρόνια που είμαστε στη Δημοτική Αρχή, ότι δεν μπορεί να ενταχθούν στη λογική του κέρδους. Και θα πρέπει να αφήσουμε και κάποιες περιοχές, να τις πω παρθένες. Δεν είναι ακριβώς σωστή η φράση, γιατί στην παραλία Μήλος πηγαίναν από τη θάλασσα χρόνια ολόκληρα και κάνανε και μπάνιο ο κόσμος. Και βάνανε και τις ομπρέλες και τις κρυαπλώστες. Είναι άλλο πράγμα αυτό, και αυτό δεν μπορεί να το απαγορεύσεις, και άλλο πράγμα να μισθώνεις στη λογική του κέρδους και να παρουσιάζεται μια σπάνιας οικολογικής αξίας. Επιμένω σε αυτό, δεν είναι όλες οι παραλίες μας σπάνιας οικολογικής αξίας. Εκεί έχει αμοθυμικού τύπου οικότοπο, έχει μια σειρά από πράγματα τα οποία, επαναλαμβάνω, τα λέμε, τα περιγράφουμε με απόλυτη σαφήνεια στην επιστολή. Άρα η ευθύνη της ΕΤΑΒ είναι μεγάλη. Βεβαίως οι δημοτικές αρχές και τότε, με βάση το ότι γινόταν, υποτίθεται θεωρητικός πάντα γινόταν με βάση τον νόμο, τους ήταν εξαιρετικά δύσκολο να παρέμβουν. Κατά τη γνώμη μου, αν έπρεπε να παρέμβουν κάπου, είναι στο να αποκλείσουμε περιοχές να έχουν τέτοιου τύπου ανάπτυξη. Αλλά πείτε μου, υπάρχει χωροταξία στη χώρα μας, να ξέρουμε πού κτίζεις και τι κτίζεις, ούτως ώστε τώρα έχουν ξεκινήσει προσπάθειες να υπάρξει χωροταξία στη χώρα μας. Είμαστε γενικώς μια χώρα η οποία σε όλα αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ πίσω, είναι τουλάχιστον 20 με 30 χρόνια έξω από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το θεσμικό, και το οποίο
θα προστατεύει και τα συγκεκριμένα μέρη. Νομίζω ήρθε η ώρα, με αφορμή το λέω και το συγκεκριμένο γεγονός, και θα κλείσω με το συγκεκριμένο γεγονός, να σου πω και κάτι, τη γνώμη μου ότι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουν όποιες είτε δημοτικές αρχές, δεν είναι μόνο οι δημοτικές, είναι και οι περιφερειακές, είναι και οι φορείς, οι υπόλοιποι. Δεν σφυρίζουν όλοι, δεν μπορεί να σφυρίζουν όλοι αδιάφορα, οπότε μας βολεύει να ορκιζόμαστε στο όνομα της ανάπτυξης, και όταν κάποια στιγμή κάποια αρχή, όποια και αν είναι αυτή, λέει παιδιά χρειάζεται και ένα φρένο, διότι η ανάπτυξη στο τέλος, η αναρχή θα οδηγήσει που θα οδηγήσει στην καταστροφή. Για να επανέλθω όμως και να κλείσω με το θέμα το συγκεκριμένο. Εγώ προσπαθώ να έρθω σε επαφή με τον πρόεδρο της ΕΤΑΛ, πέρα από τα επιτελεία που έχω στείλει κτλ. Μέχρι στιγμής δεν τα έχω καταφέρει. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρει τη νομική φόρμουλα η ίδια η ΕΤΑΔ, και μετά από όλα αυτά τα έγγραφα, όλες αυτές τις πιέσεις που ασκούνται από φορείς, από πολίτες κτλ., οι οποίοι έχουν απόλυτο δίκιο οι πολίτες, θα πρέπει να βρει τη νομική φόρμουλα και να λύσει το ζήτημα. Εγώ όμως θα έκανα και μια άλλη πρόταση, και την κάνω δημόσια, γιατί νομίζω έτσι πρέπει να γίνει. Νομίζω αυτοί που μίσθωσαν θα πρέπει να καταλάβουν ότι χωρίς τη συνεργασία της κοινωνίας, καμία επένδυση, τη λέω επένδυση έτσι απλά για να συνοηθούμε, δεν μπορεί να παράγει αποτελέσματα, και αργά ή γρήγορα θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Θα πρότεινα λοιπόν σε αυτούς που τη μίσθωσαν να κατανοήσουν τις αντιδράσεις του κόσμου και μόνοι τους να μαζέψουν αυτά που άπλωσαν. Είναι μια πρόταση που την κάνω πρώτη φορά δημόσια, επαναλαμβάνω, και επέλεξα να την κάνω δημόσια γιατί πρέπει και αυτοί από τη δική τους μεριά να καταλάβουν ότι η κοινωνία δεν τρελάθηκε ξαφνικά. Δεν τρελαθήκαμε όλοι και λέμε εκεί μην κάνεις τίποτα, αλλά ότι προσπαθούμε να προστατεύσουμε λίγα από αυτά που έχουν απομείνει και που μπορούν να προστατευτούν. Μάλιστα. Κύριε Τραγωδιαδή, σας αφήσω, να σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε.